Το λοιπόν, αν θυμάστε κάποτε που έκανα κάτι οδηγητικά βίντεο που μιλούσα στα κυπριακά και βγάλαν πολύ γέλιο, δηλαδή έβγαζαν πολύ γέλιο. Ένα λεπτό να καθαρίσω την κάμερα γιατί τη βλέπω εδώ ότι έχει σκόνες. Γεια σας. Γεια σας και πάλι γεια σας. Τώρα έκανα τη ζωφή την κάμερα, την έχω κάνει θολή. Λοιπόν, γεια σας, είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Ναι, βρίσκεστε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Δεν έχετε κάνει κάτι λάθος. Αλλά σήμερα θα εγκαινιάσουμε μια νέα σειρά βίντεο, τα οποία θα μοιάζουν κάπως με ψυχοεκπαιδευτικό κωμικό μονόλογο. Λοιπόν, αυτές τις μέρες σκεφτόμουν δηλαδή, τι περιεχόμενο να έχει αυτή η καινούρια σειρά που κυριολεκτικά μου τα έπριξαν να φτιάξω δύο συνεργάτες μου. Ναι, έχω πλέον και συνεργάτες. Η μία συνεργάτης είναι μία εξαιρετική γραφίστα, η οποία φιλοκερδώς προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κανάλι μας. Και ο άλλος είναι ο Αλέξανδρος, ο οποίος με βοηθάει καθημερινώς, φτιάχνοντας thumbnails, δηλαδή τα εξώφυλλα των βίντεο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτιάχνω μόνη μου αυτά τα εξώφυλλα των βίντεο, τα φαντεζή που ανεβαίνουν στο κανάλι τους τελευταίους 2-2,5 μήνες. Από 15 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ο Αλέξανδρος, άρα σήμερα έχουμε 21 Μαρτίου που το γυρίζω. Ξέρω πότε θα το ανεβάσω. Θέλει λίγο θάρρος και θράσος για να ανεβάζω τέτοιο βίντεο. Άρα έχει πάνω από 2 μήνες και κάτι. Ο Αλέξανδρος έχει αναλάβει να με βοηθάει φτιάχνοντας thumbnails των βίντεο, φαντεζή εξώφυλλα βίντεο, και θα ήθελα να πω, έχει πολύ καιρό που ήθελα να το πω για να καταλάβετε ότι δεν είμαι εγώ που τα φτιάχνω. Γιατί κάποιες φορές βλέπω τα εξώφυλλα εκ των υστέρων και του λέω βρε! Σαν αρκισάρα με έχεις βγάλει. Μου τα στέλνει τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Με ψάχνει στο τηλέφωνο και δεν με βρίσκει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Με παίρνει τηλέφωνο και δεν μπορώ να απαντήσω πολλές φορές, δεν μπορώ να πω. Ο Αλέξανδρος φτιάχνει τα εξώφυλλα των βίντεο και για να ξεχωρίζουν και ένα τα βίντεο που είναι για τη συμμετοχή για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο. Για να ξεχωρίζουν από αυτά που είναι για όλους, γιατί τα βίντεο ανεβαίνουν σε δύο μορφές. Ανεβαίνουν σε μία μορφή για όλους που είναι με διαφημίσεις και σε μία μορφή για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή που είναι χωρίς διαφημίσεις. Για να ξεχωρίζουν ποια είναι ποια, για να ξεχωρίζουμε ποια είναι ποια, εκείνα που είναι χωρίς διαφημίσεις έχουν το απλοϊκό εξώφυλλο που ανέβαζα εγώ χρόνια τώρα, που ήταν μια συνήθως αποτυχημένη selfie στην κάμερα του υπολογιστή, και τα άλλα τα φτιάχνει ο Αλέξανδρος. Αυτά που είναι για τα βίντεο που είναι για όλους. Σε περίπτωση που προβληματίζεστε ότι ανεβάζω πολλά βίντεο για τη συμμετοχή και αδικό τους ανθρώπους που δεν είναι στη συμμετοχή, τα καθημερινά βίντεο ανεβαίνουν σε δύο μορφές. Λοιπόν, και επίσης ο Αλέξανδρος φτιάχνει τα shorts, τα σύντομα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν στο TikTok, πρόσφατα ανεβαίνουν και στο Facebook Reels, καλά, εγέρασα, η λέξη εγέρανα την έλεγε ένας γειτόνας μας ο Μενέλος, είναι 10 χρόνια μικρότερος από μένα, και η μάνα του φιλανά της μάνας μου, ένα μικρός μου λέει, μα εγέρανες, ή έλεγε, θυμάσαι που ήμασταν μικροί και βλέπαμε τα Μίκια, τα Μίκια ήταν τα Μίκι Μάους. Λοιπόν, ό,τι να είναι. Σας είπα, αυτή η σειρά θα είναι ό,τι να είναι. Ναι, γιατί θέλω και εγώ κάπου να κάνω vent. Πώς το λέμε στα ελληνικά να κάνω vent? Θέλω και εγώ κάπου να ξεσπάω, ρε παιδί μου, και είναι κρίμα ο καημένος σύντροφος μου να ξεσπάω συνέχεια πάνω σε αυτό. Οπότε σήμερα συζητούσαμε με το δικό μου και του λέω,
πρέπει να δούμε τι θα κάνω με το Netflix, γιατί έχει φτιάξει η Λίτσα, ευγενική προσφορά προς το κανάλι μας, έχει φτιάξει δύο intros για να φτιάξουμε το Netflix. Έτσι της ήρθε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο θα διαλέξω. Νομίζω το άσπρο, ούτε που τους είπα ότι τα αποφάσισα να κάνω το Netflix. Για να καταλάβετε, είναι από τις 31 Δεκεμβρίου αυτό το intro που μου το στείλα. Αλλά εγώ τώρα, 21 Μαρτίου αποφάσισα τι θα κάνω. Ναι. Του έλεγα σήμερα, σκέφτηκα τι θα κάνω επιτέλους με το Netflix. Γιατί μου είπαν να κάνεις μια σειρά με βίντεο που να είναι διαφορετικά και να βγαίνει μια μέρα. Και λέω, σκέφτηκα τι θα κάνω. Θα κάνω ελεύθερα βίντεο. Με κωμικούς, παύλα ψυχοεκπαιδευτικούς, μονολόγους, που να έχει μέσα και κυπριακή διάλεκτο. Την οποία θα επεξηγώ για να καταλαβαίνουν όσοι δεν είναι Κυπραίοι. Στην Κύπρο δεν λέμε Κύπριος και Κύπρια στην καθολουμένη. Στην καθομιλουμένη στην κυπριακή διάλεκτο, λέμε Κυπρέος και Κυπρέα. Και μου λέει, α, και τι θα λες? Του λέω όλα αυτά που λέω και συμπρίζω εσένα. Μου λέει, πολύ καλή ιδέα. Του λέω και εγώ, ναι. Είχαμε πάει, θα γιάσει αυτός ο άνθρωπος. Είχαμε πάει στο κομμωτήριο στη Μαρέλα, γιατί έπρεπε να κάνω ρίζα. Και της είπα να μου τα φτιάξω σγουρά τα μαλλιά μου. Γιατί εννοείται ότι άμα ένας άνθρωπος κάνει ένα λάθος, πρέπει να πάει να το ξανακάνει. Για να αποδείξει, ρε παιδί μου, αυτό που λέγεται πως έχει πει ο Αϊνστάιν και το έχουν πει οι Έλληνες πολλούς αιώνες πριν, το δίς εξαμαρτή ουκαν δρόσοφου. Ένα λεπτό να το κάνω Google search. Α, δούμε ποιος το έχει πει, το δίς εξαμαρτή. Να το δω, ρε παιδί μου, το δίς εξαμαρτή. Το δίσε ξαμαρτίν. Ουκ αντρόσοφου, μπράβο, είναι αρχαία ελληνική φράση. Ένα ξεχάσω και να πω ξέρω, ρε παιδί μου. Η φράση αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα ποιητή Μένανδρο και σημαίνει ότι δεν είναι έξυπνος αυτός που επαναλαμβάνει τέτοια λάθη. Ναι, για να επιβεβαιώσω το δίσε ξαμαρτίν ου γυναίκος σοφής και για να δώσω μια άλλη βαρύτητα στο ρητό του Αϊνστάιν ή στο ρητό το οποίο αποδίδεται στον Αϊνστάιν, ότι ο ορισμός της βλακείας είναι να παραλαμβάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα, τέλη Οκτωβρίου, όταν μου είπε η αγαπημένη μου κομμότρια στην Γκλήρου, η Γεωργία Καραλουκά, μου λέει, έχουμε κάνει μια καινούργια ισοτική με κερατίνη, ισοτική θεραπεία με κερατίνη και είναι πολύ καλή και θα σου κάνει εσένα, παρόλο που εγώ είχα φτιάξει ισοτική με κερατίνη το 16 και μετά το είχα μετανιώσει πάρα αυτά, επήγα και την έκανα την ισοτική με κερατίνη και έκτοτε τα μαλλιά μου και το μετάνιωσα αμέσως. Όχι ότι ήταν καλή ισοτική, ήταν μια χαρά ισοτική με κερατίνη, αλλά εγώ με όλη τα έκαμα ίσα ήθελα τα σγουρά. Και έτσι σήμερα που πήγα για να κάνουμε βαφή, μου λέει η Μαρέλα να στα φτιάξω ίσα και μου τα κάνει πολλά ωραία ίσα τα μαλλιά μου. Το ίσα καταλαβαίνετε σημαίνει ίσια. Της λέω, όχι, θέλω τα σγουρά. Μπούκλες, πώς τα λένε στην Ελλάδα. Και έτσι με τη φυσούνα σήμερα μου τα έκανε σγουρά. Βλέπετε, το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο που θα ήταν αν δεν είχα επέμβει στο σγουρομαλλιάρα ηθικό δίδαγμα. Είναι, αν τα μαλλιά σου βγαίνουν φυσικά σγουρά, ίσως να είναι καλύτερα να τα αφήνει στα ευλογημένα σγουρά. Και ένα άλλο ηθικό δίδαγμα, αν είχε κάνει κερατίνη το 16 και δεν σου άρεσε αμέσως και αμέσως το μετάνιωσες, δεν πας και το 23 να κάνεις κερατίνη και αμέσως το μετάνιωσες. Όμως εδώ θέλω να σας πω κάτι άλλο για την κερατίνη, το οποίο σας ενδιαφέρει, το οποίο ίσως ενδιαφέρει όσες είστε ελεύθερες. Και τους ελεύθερους, γιατί όχι. Φαντάζομαι και άνδρες με μακριά μαλλιά θα κάνουν θεραπεία με κερατίνη για να γίνουν πιο ίσα τα μαλλιά τους. Εντελώς παραδόξος, όλος παραδόξος.
Το 16 όταν έκανα κερατίνη στα μαλλιά μου, μετά βρήκα άντρα. Και το ίδιο έγινε και το 23. Θέλω να πιστεύω ότι είναι δύο γεγονότα ασύνδετα μεταξύ τους, η κερατίνη και η έβρεση ανδρός. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η ποιότητα της κερατίνης έχει αποτέλεσμα στην έβρεση ανδρός. Σίγουρα η κερατίνη που μου έκαμε η Γεωργία Καρολουκά από την Κλήρου ήταν πάρα πολύ καλύτερη από την κερατίνη που έκαμε το 16, όπως και να έχει. Ίσως, εάν θέλετε να βρείτε άντρα, να πάτε να κάνετε τα μαλλιά σας κερατίνη. Καταλαβαίνετε ρε παιδί μου ότι όλοι αυτοί οι συνειρμοί που κάνουμε, τούτες όλες οι συνδέσεις που κάνουμε, είναι παντελώς αυθαίρετες. Παντελώς όμως. Παντελώς. Εννοείται ότι γυρνάω αυτό το βίντεο μέσα στο σπίτι. Ακούγονται διάφοροι θόρυβοι. Έλα παιδί μου. Έρχεται η κόρη μου η μικρή τώρα, η γογό, που της είχα φωνάξει προηγουμένως αρκετή ώρα. Τίποτα, δεν άκουγε. Μιλούσε μόνη της. Έκανε swifting η κοπελά. Και ακούγεται μια σιδερόστρα, ένα Xbox, έλα μανά μου. Κάμινω καινούριο βίντεο. Να κάνω ένα άλλο μετά μαζί. Κάμινω ένα βίντεο τώρα. Θυμάσαι που είχε κάνει η Λίτσα το Netflix, το δείξα. Έλα σου δείξω. Μην το δείξεις. Θέλεις. Μα είναι μόνο μισό δευτερόλεπτο. Όχι. Δεν θέλω. Θέλει. Τραβώ ένα πρόβλημα με το Wi-Fi τώρα. Τι έχει πάθει το Wi-Fi μας, ένα λεπτό να το ελέγξω. Δεν δουλεύει το Wi-Fi, ένα λεπτό. Βιάζει, τα έχω σπάσει όλα μέσα στο σπίτι. Τα έχει σπάσει όλα μέσα στο σπίτι, σε άκουγα που μιλούσες μόνη σου. Λοιπόν, το download, κυρία εγώ, αυτή τη στιγμή είναι 193,8 και το upload 128,4. Είναι fiber. Δηλαδή? Είναι πολύ γρήγορο. Όχι, είναι πολύ αργό. Το κόρη μου! Στο δωμάτιο μου δεν δουλεύει. Να σου βάλουμε έναν αναμεταδότη. Κάτσε τα αστεία. Θα βάλουμε έναν αναμεταδότη. Τι είναι αυτό? Βάζεις ένα. Εκεί στο διάδρομο μπορούμε να βάλουμε ένα μικρό. Μια μικρή συσκευή. Έχω και στο χωριό, θα τη δεις τώρα που θα βάλουμε. Μια μικρή συσκευή με αντένες. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε ένα. Έχει μπρίζα στο διάδρομο. Πήγαινε, κοίταξε, αν είχε καμιά μπρίζα στο διάδρομο. Μπορούμε να βάλουμε μπρίζα. Πώς θα βάλεις κόρη μου μπρίζα μες στο σπίτι? Που τζάμε που είναι εσύ. Μπορούμε, ναι, έχεις δίκιο. Μπορούμε που τζάμε. Που τζάμε, ξέρεις σημαίνει που τζάμε? Όχι, από σιγά μην καταλάβω ποτέ. Που τζάμε σημαίνει από εκεί. Α! Που τζάμε, που είναι το... Σε παρακαλώ πολύ μην μιλάς χωριάτικα εδώ μέσα. Αφού τώρα είπα σου, κάνω νέο project τώρα είπαμε. Ναι, εντάξει. Ναι. Που τζάμε. Έχει καμία μπρίζα στο πολύ μπρίζο πίσω από τις πολυθρόνες που είναι άδεια? Εσύ. Μπορούμε να βγάλουμε ρεύμα και να το βάλουμε εκεί στο διάδρομο. Ενώνει την αντένα η οποία κάνει. Τι, δεν μου είπατε τίποτα. Μπορούσα να. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι, θα μπορούσα να κάνω εισηγή. Σε φώναξα, δεν ακούσες. Και ήθελα αυτό το βίντεο να είναι αυθεντικό. Είναι ένας αυθεντικός. Κωμικός μονόλογος και να φύγουν οι θεατές. Δεν θέλω θεατές. Εγώ. Όχι. Άλλους θεατές. Δεν θέλω. Να φύγουν. Να ντρέπουμε να μιλήσω. Έφυγε. Ναι, είναι ένα. Σε αυτό που μιλούσε η Δέκλα, το άτομο είναι ένα άτομο. Που δεν θέλουμε να αναφέρουμε. Νόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Τι να κόψουμε? Παπάδο. Τίποτε δεν κόφκουμε, κάτσε πίνε μέσα σου. Σε δρώσες τα ούλα. Ρε, ο άλλος παίζει και έχει κάνει κατάπτυση μέσα, παίζει Xbox. Έλα μάνα μου, κάτσε μπλάκα που σου κάνουμε. Απλώς είναι να σε κατηγορήσω, είπα το δάμε στο βίντεο. Να σου πω και εσένα την ιστορία ξανά να ακούσεις. Ο μπαμπάς έχει εκπαιδευτεί στα Κυπριακά. Στην αρχή καταλαβαίνει το 1/10. Τώρα κάπω τον καταλαβαίνει. 5/10. Τώρα 6/10. Τι κάνεις? Κάθεται τσαμέ. Τσαμέ σημαίνει εκεί. Τι κάνεις εσύ? Αφού ήθελα να σου δείξω τι κάνω, κόρη μου, και δεν έδεχτηκε. Έτο. Τι κάνεις τώρα? Γυρίζω το πρώτο επεισόδιο του Thekfix. Κι εγώ παίζω. Κι εσύ παίζεις, ναι. Είπαμε ότι ένα σε σιδέρωνε και ένα έπαιζε. Γιατί το αλλάζει τώρα που όλοι νόμιζαν πω εσύ σιδέρωνε? Έλα. Σπάσε τα ρεκόρ. Άμα μιλάς στα κόκκινα δεν τα καταλαβαίνω όλα.
Ναι, άμα μιλάει στα κόκκινα, δηλαδή άμα μιλάω νευριασμένη. Όχι, δεν... όχι, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Αυτό που θα το ανεβάσετε. Κόρη, είπαμε ότι θα κάνουμε μια νέα σειρά, η οποία θα ονομάζεται Netflix, που μου τάπριξε ο Αλέξανδρος Κυλίτσα, από τις 31 Δεκεμβρίου βγήκε αυτό. Το βλέπεις αυτό. Αυτή είναι η εισαγωγή με χρώμα. Να κάνει. Θα είναι μια σειρά, στην οποία κάθε εβδομάδα θα ανεβάζω έναν κωμικό, ψυχοεκπαιδευτικό μονόλογο με πολλά κυπριακά. Γιατί θέλω και εγώ κάπου να εκφραστώ. Και επίσης είναι κρίμα ο πατέρας σας, θα βγάζω τα νεύρα μου πάνω του. Θα τα βγάζω εδώ. Θα είναι μια εκτόνωση. Που λες, με κάλεσα στο σχολείο της Κυριακής τους απροσάρμοστους, τους δύσκολους μαθητές, να τους κάνω ένα σεμινάριο, ένα course για anger management, διαχείριση θυμού. Και μια χαρά το έβαλες πέρα. Είχε πολύ πλάκα, να σου πω μόνο έτσι ορισμένα στιγμιότυπα. Μπαίνω σε εκείνη την τάξη, ήταν ένα τμήμα, ήταν σε μια τάξη, σε μια τάξη σχολική. Είχε 25 παιδιά από όλες τις τάξεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, που είναι τα παιδιά τα οποία είχαν ζητήματα συμπεριφοράς. Και μπαίνω εγώ μέσα και δεν μου δίνει κανένα σημασία, μιλούσα μεταξύ τους. Κάθισα εγώ έτσι. Τότε θυμάμαι ότι ήμουνα 38 χρονών, άρα στα 38 η Κυριακή ήταν 13, άρα ίσως ήταν δευτέρα γυμνασίου. Καθόμουν έτσι και τους άκουγα τι έλεγα μεταξύ τους έτσι για 3-4 λεπτά. Τους άφησα να τα πούν όλα. Mm. Και μετά τους λέω, αυτά που λέτε εσείς τώρα και τα λέτε καλά έκανες αγάπη μου, βάλε και τα ακουστικά σου, θεϊκά ακουστικά. Ήταν ένας μικρός κοριού που σε έλεγε, εγώ καπνίζω, εγώ πίνω. Ναι, ναι, ένας 15χρονος. Εγώ κάνω το ένα, το άλλο. Έλεγε ότι κάνουν πράγματα, ότι κάνει πράγματα που κάνουν ενήλικες. Κατάλαβες ποιο είναι το άλλο που έλεγε ότι έκανε. Ναι. Εγώ κάνω, τέλος πάντων, δραστηριότητες ενηλίκων. Ναι. Και τα έλεγε εκεί πέρα και οι άλλοι καθόταν και νούσαν έτσι σαν το χάνους, έτσι. Του λέω, ρε φίλε, του λέω, έλα εδώ πάνω, του λέω, έλα εδώ. Του λέω, πόσο χρόνο είσαι. Μου λέει, 15 κυρία. Του λέω, εγώ είμαι 38, του λέω. Ναι. Αυτά τα πράγματα που χουμίζεσαι στα κυπριακά, χουμίζεσαι, δηλαδή που φλεξάρεις τώρα ό,τι κάνεις, του λέω. Εγώ τα κάνω εδώ και 20 χρόνια από τότε που ενηλικιώθηκα. Γιατί κανονικά όταν ενηλικιώνεσαι και μετά κάνεις όλα αυτά που λες εσύ ότι κάνεις. Άρα δεν μου κάνει καμία εντύπωση, του λέω. Πόσα τσιγάρα να έχεις καπνίσει στα 15 σου, του λέω. Εγώ έχω καπνίσει πολύ περισσότερα από σένα. Πόσα ποτά να έχεις πει. Εγώ έχω πει περισσότερα από τα από σένα. Πόσες φορές να έχεις κάνει αυτό που ισχυρίζεσαι πως έχεις κάνει. Γιατί πολλές φορές λένε ότι έχουν κάνει πράγματα που δεν έχουν κάνει τα αγόρια. Να. Και τα κορίτσια μπορεί να το κάνει. Του λέω, έχω το κάνει πολύ περισσότερες φορές από σένα. Οπότε κάτσε κάτω, του λέω, να κάνουμε το μάθημα. Και μου είπε, respect, κυρία, respect. Χα, 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 χα. Και μετά σιώπησαν και κάναμε το μάθημα. Πέρασαμε πολύ ωραία. Κατάλαβες τι είδε. Τώρα άφησα να τα πει. Του λέω, εντάξει, οκ. Okay. Αφού λες ότι τα έκανες, το ξέρεις αυτό ότι κάποια παιδιά λένε ότι έκαναν πράγματα που δεν έκανα για να κάνουν καλή εντύπωση στους άλλους. Ναι. Λοιπόν. Το έχω κάνει κι εγώ μερικές. Εντάξει, it's only human. Είναι ανθρώπινο. Ναι. Ναι. Θέλουμε να μας συμπαθήσουν οι άλλοι και λέμε πράγματα που. Ναι, αλλά μένα κάποιοι με συμπαθούν, κάποιοι όχι, αλλά εντάξει. Join the club. Οι περισσότεροι δεν με συμπαθούν. Υποθέτεις. Όχι. Ναι, με συμπαθούν. Γνωρίζεις. Ναι, το υποθέτω, το ξέρω. Το πιο βασικό ερώτημα είναι, αυτοί που συμπαθείς εσύ σε συμπαθούν? Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα ήταν τραγικό εάν συμπαθούσες ανθρώπους που δεν σε συμπαθούσαν. Αν αυτοί που σε συμπαθούν δεν σου είναι εσένα συμπαθείς. Και πάλι, είναι πολύ λίγοι αυτοί που με συμπαθούν και σε συμπαθώ. Άρα σημαίνει κόβει το μυαλό σου. Δηλαδή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι προς συμπάθεια γύρω μας. Είναι προς αποφυγή. Ναι. Περισσότεροι άνθρωποι είναι ψυχούλες, κόρη. Τι δεν καταλαβαίνω. Ναι, το ξέρω. Οπότε. Ζούμε ανάμεσά τους. Ναι, σε έναν κόσμο γεμάτο ψυχούλες, γιατί θεωρείς ότι είναι παράξενο που συμπαθείς λίγους και σε συμπαθούν λίγοι? Αυτή το πρόβλημα είναι όλοι θα ψυχούλες. Ήταν. Α, τώρα είδα την ώρα μου, μπαίνει η κουμέρα μου. Α. Α, καλά. Άκυρο.
Εγώ η κόρη, η 2.30 το μεσημέρι να κάνω. Να γυρίζω Αριστοτρίτη. Πρωινό, πότε μπορείς. Καλά, τη έγραψα, οκ. Okay. Διαβάζω αυτή τη συνομιλία και τη λέω πότε μπορείς να γυρίσουμε βίντεο για να κανονίσω το πρόγραμμα μου. Και μου λέει 1η Απριλίου. Και βλέπω το μια ώρα μισή με μια ώρα. Και λέω εντάξει, αν είναι 11.30 με μία, όπως μου λέει. Και βλέπω ότι είναι 2.30 με 4. Όχι, το μεσημέρι, κυρία μου, δεν μπορώ. Έρχεται το παιδί μου να φάει. Όχι. Λοιπόν, μεγάλη σε πιάμε σήμερα, κάνουμε τα μαλλιά μας. Ναι, μου το είπες εδώ. Ναι. Και είπατε να μου τα κάνεις σγουρά, για να ανακαλύψουμε ότι τα σγουρά δεν γίνονται ακόμη. Καλά. Ναι, θα γίνουν. Έχασες το προηγούμενο κομμάτι που έλεγα ότι έκανα κερατίνη. Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν θέλω. Η κερατίνη είναι μια θεραπεία που... Είπα, δεν θέλω να ξέρω. Να το δεχθώ. Να το σεβαστώ. Να το σεβαστώ. Μετά όμως μην μου λες ότι υπάρχουν πράγματα που δεν στα λέμε. Όταν σου εξήγησα προηγουμένως τι είναι το Wi-Fi. Το Wi-Fi repeater, μου είπες, μα γιατί δεν το λέτε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πρέπει να έχουν κάποιες γενετικές συγγένειες αυτοί οι δύο, ε. Ο τρόπος που κάθονται. Εξαπλώνουν μάλλον. Είναι παρόμοιος. Είναι παρόμοιος. Αυτό το κόβεις. Α, έχουμε repeater. Μα πώς είναι να κοφκώ, να μην μιλάς να μην κοφκώ. Θα μπει μέσα τώρα. Θα μείνει να χαμέ. Πήγαινε ψάξει να δεις. Ανυπομονώ να δω ποιος θα το κάνει το edit. Μάνα μου τον καημένο, ζει ένα δράμα. Κάμουν τα edit το βίντεο. Σκεφτώ σε ένα δράμα. Μου λέει, και μετά, όταν έφυγε από το κομμωτήριο, λέω στον πατέρα σου, πάμε να πάρουμε στο παιδί φαγητό να παίξουμε, μήπως και φάει. Ναι. Γιατί εγώ σκοτώνομαι και κάνω ένα σωρό φαγητά και δεν του αρέσει το ένα, δεν του αρέσει το άλλο, δεν του ξενίζει το άλλο του βρωμί. Όχι, εσύ είσαι καλή πελάτησα της μαγειρικής μου, είσαι εξαιρετική πελάτησα, σου βγάζω το καπέλο, εσύ δεν έχεις και κάποιο λόγο να μου πεις ότι είναι καλά ενώ δεν σ' αρέσουν. Ενώ εγώ λέω το λόγο. Είσαι μια αντικειμενική πελάτησα η οποία μας βάζει συνήθως από 3 μέχρι 5 αστέρια από τα 5. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένη μαζί σου. Ναι. Το πρόβλημα είναι το μικρό σαν μια μύδη. Έχω στόπα να το λες έτσι το μικρό. Το μικρό σαν μια μύδη που του βάζουμε το φαγητό να φάει στο κλαπ και κάποιες φορές δεν το τρώει. Οπότε θυμήθηκα ότι μια φορά που είχαμε πάρει από ένα ετοιματζίδικο μαγαζί κάτι. Γιουβαρλάκια. Ναι. Α, καλά. Ότι τα είχε φάει τα γιουβαρλάκια και πήγαμε και του πήραμε γιουβαρλάκια. Και μετά λέω στον παπά σου: χρειάζομαι. Θες να μάθεις τι είναι αυτό, ενδιαφέρεσαι. Τι είναι αυτό. Χρειάζομαι, του λέω, να πάρω ένα πινέλο εφαρμογής του κραγιόν. Το βρήκες. Yes. Ωραίο. Εντάξει, εγώ το είχα βγάλει αυτό για να βάλω κραγιόν από την αρχή του βίντεο, καταλαβαίνετε. Τώρα θα βαφτούμε μέσα στο βίντεο. Ναι. Να βαφτούμε, να βάλουμε κραγιό. Οπότε είναι αυτό το κραγιό μου, μου αρέσει τη Lancôme που έχει τελειώσει και έχω παραγγείλει το ίδιο. Αλλά δεν έχει έρθει. Ήρθε! Α, ήρθε! Ήρθε, κόρη, ήρθε! Γιατί δεν μου το έδειξες. Έδειξα σου, κόρη. Έτω. Τι. Έτω. Μπορώ να το δω. Να το δεις. Και το, αυτό που έχει μείνει θα το βάζω με κραγιό. Με πινέλο. Είναι το ίδιο χρώμα, υποθέτω. Το ίδιο είναι, αφού παραγγείλαμε το ίδιο, να θυμάσαι. Όταν έκαναμε την παραγγελία που είδαμε το νούμερο του κραγιόν. Το είδαμε και είδαμε ότι είναι 299. Ναι, είναι το 299 της Lancôme, αυτόν εδώ. Κάνουμε και τοποθέτηση κραγιόν. Δωρεάντζολο, τσάπα, μούχτη. Βερεσέ, έτω, όχι βερεσέ. Είναι λίγο χαλασμένο. Μούχτη, είναι χαλασμένο, μπορεί εγώ το κάνω. Το ξέρω. Ήταν καλό, ήταν καλό. Και κρέμα το ματιό βγήκε καλή. Που λες, είχε έναν κατάστημα που πουλούσε μόνο καλλιντικά που το λένε Wycon. Δεν έχω ξαναμπεί σε αυτό το κατάστημα. Ναι. Αλλά άμα το είδα, λέω, σίγουρα θα έχει μια... ένα πινέλο χιλιά. Και βρήκε. Ναι, και μπαίνουμε μέσα και αυτό το κατάστημα είχε μόνο αυτή την brand. Και είχε όλα όσα είχε σε ένα make-up store. Α. Είχε όλα τα... πράγματα. Ναι.
Εντάξει, τώρα θυμήθηκα ότι έφερε μου η Άννα κάτι ωραία προϊόντα που δεν τα δείξα. Η Άννα η κολάρου, τα Χριστούγεννα στην Αθήνα. Άννα μου, το κραγιόν το βάζω, Άννα μου, που μου φίλες, είναι πολύ ωραίο. Αλλά ο λόγος που δεν έχω δείξει τα προϊόντα είναι γιατί είμαι στον κόσμο μου. Πού λάλεις, την άλλη φορά. Κοίτα. Επαγγελματικό. Και μπαίνουμε μέσα σε γίνον το κατάστημα και ήταν έτσι ο πατέρας σου. Πώς τα βρίσκετε εσείς οι γυναίκες? Πώς καταλαβαίνετε πόσα διαφορετικά χρώματα και αποχρώσεις έχουν τα μακιγιάς, τα make-up, οι πούδρες? Πώς τα καταλαβαίνετε? Και? Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος είναι straight. Και εκεί που ήμουν στο κομμωτήριο, μου ήρθε η έκλαμψη. Μια σκή που τα... Ανέβαλα σκουλαρίγκια. Ωραία του τα, ναι. Αυτά έχουν έρθει από την Αμερική. Με έπιασε η έλαμψη, η έκλειψη, η έμπνευση. Ότι θα κάνω στο Netflix αυτόν έναν κωμικό μονολόγο, τον οποίο θα τον κάνω όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι. Αλλά... Αλλά το πρώτο επεισόδιο αποφάσισε να... Όχι, αποφάσισα να το κάνω την ώρα που κάποιος εσυδέρωνε, κάποιος έπαιζε ένα Xbox, κάποιοι έκαμε Swifting, αλλά έχουν αλλάξει όλα. Δεν πειράζει. Εδώ να κάνουμε βλακίες με τα σκουλαρίγια. Ναι. Αχ, βαριέμαι να βάφουμε, κάποτε είχα όρεξη. Και εγώ βαριέμαι να διαβάζω. Βαριέσαι να διαβάζεις και το λες ανερυθρίαστα. Ανερυθρίαστα, ξέρεις, τις περιχωρίζεται κοκκινίτσες. Ανερυθρίαστα, ερυθρό, το κόκκινο χρώμα. Το λες ανερυθρίαστα, πώς βαριέσαι να διαβάζεις, τη στιγμή που όλοι βαριούνται να διαβάζουν, αλλά κανείς δεν το παραδέχεται. Ναι. Μπράβο. Good. Good. Και αύριο έχουμε γιορτή για την 25η. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Χάλια, βαριέμαι. Τις γιορτές. Τη ζωή μου, βαριέμαι τη ζωή μου γενικά. Και εγώ βαριέμαι τις γιορτές. Πάρα πολύ. Βαριόμουν τις σχολικές γιορτές. Έχει ποίηματα, έχει τραγούδια από τη χοροδία. Α, θα γίνει γιορτή. Σχολική βαρετά. Γιορτή εννοείς, παιδί μου. Βαρετά, βαρετά. Μπράβο. Αυτά είναι εθνικό πνεύμα. Και θα πρέπει να καθόμαστε τρεις ολόκληρες ώρες σε μία καρέκλα. Τρεις ώρες ορολογιακές ή τρεις ώρες σχολικές? Τρεις ώρες χρονοδιακές. Ναι, όπως λέγεται. Κορή μου, αφού είναι να πάει σχολείο η ώρα 8 και κάτι και να σχολάσεις η ώρα 10, τέλος να κάτσεις 3 ώρες. 10. Έχεις τα μαθηματικά του αδερφού σου? Τι? Ρε εγώ, θα πάει σχολείο 8 και τι ώρα πιάνεις και μπαίνετε στο σχολείο? Μπορεί να τελειώσω 11 τώρα. Αφού μου είπες 10. Δεν ξέρω. Τι ώρα ξεκινά το σχολείο αύριο? Κανονικά. Κανονικά. Ποια είναι η κανονική ώρα? Τι ώρα να χτυπάει το κουδούνι σας? Τι εννοείς? 8 και 10. Εντάξει, φεύγεις από το σπίτι, είναι 8 μάνα μου, εγώ και περνώ. Εγώ δεν ξέρεις, δεν μπορώ να οδηγήσω στην Ελλάδα, δεν θέλω. Το παίζω ασχετή. Ασφαλής. Αυτά είναι color block που έβαλα τώρα, το είδες? Κόκκινο, μπας το κόκκινο, ναι. Εντάξει. Τελείωσες τώρα με το, τέτοιο. Ποιο? Με αυτό που κάνει. Πουλαλής κυρία εγώ, πώς σου φαίνεται η ιδέα μου να κάνω μία Μόνηση. Φορά την εβδομάδα έναν επεισόδιο κωμικών και ναι. ψυχοεκπαιδευτικών. Ναι. Τύπου stand-up comedy, ξέρεις τι είναι το stand-up comedy? Να κάνεις κωμωδίες όρθιος. Μπράβο, κόρη. Μπράβο. Λέει και λέξη, ρε παιδιά. Ναι. Το stand-up comedy είναι κάτι με ωραίες παραστάσεις που γίνονται με κωμικούς ή wannabe κωμικούς. Wannabe, ξέρεις τι σημαίνει. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν κωμικοί. Γιατί εγώ δεν λέω ότι είμαι κωμική. Άρα είναι ψεύτη. Εγώ να μπει σημαίνει κάποιο που προσδοκεί να είναι, που θέλει να είναι. Και έχει να κάνει και με το ότι όποιο καπνίζει δεν μαιρεύει. Είπα σου την Κυπριακή την παροιμία? Όχι. Όποιο καπνίζει δεν μαιρεύει σημαίνει ότι όποιο προσπαθεί να μαγειρέψει και καίει τα φαγητά δεν μαγειρεύει. Α, και τώρα θυμήθηκα και μου ήταν να σου πω πριν. Όχι για λόγου σου, ξέρει το εσύ. Όχι για σένα, το ξέρει εσύ. Για τον κόσμο στο κανάλι. Το φαίνεται τη γυναίκα με πρώτη. Έτσι σου είπα είναι ιστορία με το φαΐν της γυναίκας μου πρώτης. Α ναι, το αστείο. Είχε μια κοπελούδα
Στην Κύπρο, σε ένα χορκό. Δεν θα πω ονόματα χορκού, να μην έχω προβλήματα. Σε ένα χορκό, τέλος πάντων, στην Κύπρο, είχε μια κοπελό που πήρε ένα σειράτο. Ο σειράτος είναι ένας που... ο χείρος. Σειράτος λέγεται στην Κύπρο. Οπότε η κοπελούδα, η κοπέλα δηλαδή, προσπαθούσε καθημερινώς να μαγειρεύει έναν ωραίο φαγητό για να αρέσει στον άντρα της. Αλλά πάντα το έκαιγε το φαγητό. Όχι. Δεν το θυμάσαι καλά. Όσο κι αν προσπαθούσε, όση τέχνη κι αν έβαζε, όση προσπάθεια κι αν έκανε, δεν του άρεσε το φαγητό του άντρα της. Κάτι έλειπε, ήταν σαν να κάτι έλειπε. Ναι. Οπότε μία ημέρα, όπως τον Νικόλα ρε παιδί μου που του μαγειρεύω και δεν του αρέσουν όλα. Ναι. Ναι. Οπότε μία ημέρα η καημένη κοπέλα έκαψε το φαΐ. Ναι. Και λέω, Παναγία μου, τώρα να έρθει ο άντρας μου και να μου λαλεί τι φαΐ είναι, έκαψες το φαΐ, είναι καλό, τις άλλες ημέρες που το έκαμε καλό το φαΐ, δεν το αρέσκει, τώρα που το έκαψα να το αρέσκει. Τις άλλες ημέρες που δεν το έκαιγα το φαγητό και το έκανα με τόση φροντίδα, δεν το άρεσε, σήμερα που το έκαψα θα το αρέσει. Έρχεται ο άντρας της, βάλει του το φαΐ και λέει της, μπράβο ρε γυναίκα, τούντι φοράν επέτυχες το, ζιάν το φαΐ της γυναίκας μου εις πρώτης. Μπράβο γυναίκα, αυτή τη φορά το πέτυχες. Έφτιαξες ωραίο φαγητό όπως το φαγητό της πρώτης μου γυναίκας. Και αυτό είναι μια ιστορία που είχε να πει ότι όπως μάθει ο καθένας. Ναι. Άμα μάθεις να τρως καμένα, όσο ωραίο φαγητό και σου μαγειρέψω, δεν θα σου αρέσει μετά. Κρίντζ. Όχι. Τέλος πάντων, για να το φαίνεται της γυναίκας μου πρώτης. Και αυτό έτσι, επειδή είπαμε, είναι έναν ψυχοεκπαιδευτικό wannabe stand-up, sit-up, sit-down comedy. Έχει να κάνει και με το ότι αν είμαστε μαθημένοι να μας φέρονται άσχημα οι άλλοι, αν είμαστε μαθημένοι να είμαστε θύματα μέσα στη σχέση μας. Αυτό διαμαρτυρήθηκε τώρα. Αν είμαστε μαθημένοι να είμαστε θύματα μέσα στη σχέση μας, στις σχέσεις μας. Διαμαρτυρήθηκε. Επειδή έβαλα του, κάτι θα του βάλω ένα διαφορετικό. Ό,τι να είναι... Εάν ένας άνθρωπος μας φέρεται καλά, θα μας φαίνεται παράξενο. Αυτό ρε. Όταν είμαστε μαθημένοι να μας φέρονται χάλια. Α, τώρα μπήκαινε το σωστό κλιπ. Αυτά. Άντε κλείουμε το τον τσοκανί. Να αλλάξω σκουλανίγκια για να γυρίσουμε το βίντεο της Κυριακής. Να μείνω έτσι. Καλύτερα να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Σε παρακαλώ. Κούρι, θέλεις τα ίσια? Ναι. Θα περιμένουμε. Στο επόμενο λούσιμο θα τα ίσιοσουμε. Bye bye. Bye. Γεια σας. Γεια. Παιδάκια. Με τούτα και με Τζίνα. Ήρθε το παιδί μου. Ήρθε και το άλλο μου το παιδί. Ήρθε και ο σύντροφος μου, έκαναμε μια κοιλιά, σχεδόν τόσο μεγάλη όσο η δικιά μου κοιλιά όταν είμαι σε έξαρση και α! Ενώ σε έξαρση της Crohn's. Ήθελα να πω, εκείνες οι ψυχούλες που μου έλεγαν γιατί να φοράω σταυρούς, θυμάστε? Θέλω να τους πω ότι δεν φοράω σταυρό αυτές τις μέρες γιατί έχω αλλεργική αντίδραση στο λαιμό μου από τον ήλιο της καθαράς Δευτέρας. Δεν νομίζω να φαίνεται πολύ καλά αυτό. Να μην χαρούν ότι τις άκουσα και έβγαλα την καρδιά και το σταυρό από το λαιμό μου. Όταν το δέρμα μου επανέλθει, θα επανέλθουν και τα λιγοστά κοσμήματα που μπορώ να φοράω. Λοιπόν, αυτά. Θέλω στα σχόλια να διαβάσω. Αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, να το κάνουμε έτσι το Thekflix, να το κάνουμε ένα... wannabe κωμικό, sit down, όχι stand-up μονόλογο, με ψυχοεκπαιδευτική χρειά. Αν συμφωνείτε με αυτή την ιδέα. Αν σας αρέσει και να σας μιλώ στα κυπριακά. Αν σας αρέσει να μιλώ στα κυπριακά και να ακούτε την κυπριακή διάλεκτο όπως τη μιλάω εγώ τέλος πάντων. Και πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα και τι θα λέγατε να ανεβάζαμε το Thekflix. Το Σάββατο. Έτσι όπως τα έχω κάνει εγώ, που είπα δεν θα κάνω το Σαββατοκύριακο και μετά αρχίσω να ξανακάνω, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια δικιά μου και δικιά μου επιθυμία να τα λέμε συχνότερα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Λίτσα για τα γραφικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο για το σπρόξιμο. Τώρα μάθατε ότι δεν κάνω εγώ τα shorts, δεν κάνω εγώ τα thumbnails. Μάθατε ότι κοκκίνησε ο λαιμός μου από τον ήλιο την καθαρά Δευτέρα, γιατί έχουμε αυτή την τρελή φωτογραφία. Αυτά. Τσάω. Περιττώ να σας πω ότι ο άλλος έχει βρει το Fire Peter και το εγκαταστεί. Το εγκαθιστά. Το εγκαθιστά ή το εγκαθιστά. Και το εγκαθιστά. Ναι. Και με έχει διορθώσει για ακόμη μια φορά. Ευτυχώς υπάρχει άνθρωπος που με διορθώνει στα εκφραστικά μου λάθη. Bye. Να κλείσω το βίντεο. Μου λέει, έχεις τσιγάρο εκεί? Του λέω, ναι έχω. Μου λέει, πάρε άλλο ένα να έχεις. Γιατί πριν πόσες εβδομάδες το χάσα? Τρεις. Πριν πόσον καιρό το έχασα? Τρεις. Πριν τρεις εβδομάδες. Κάπου είχα βάλει το πρωί το τσιγάρο μου το ηλεκτρονικό και λέω, θα το βρω. Γιατί κάπου το έχω βάλει. Ψάξαμε παντού εκτός από τον απορροφητήρα. Ήταν μάλλον στον απορροφητήρα. Τώρα έχω δύο. Αυτά είναι.